Είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά που για πολλωστή φορά βρισκόμαστε στην υπέροχη πόλη της Καλαμάτας, μία από τις 28 πόλεις που εφέτος με σχολεία τους λαμβάνουν μέρος στην εμβληματική εκστρατεία EcoMobility. Είναι μια δραστηριότητα που την ξεκινήσαμε εθελοντικά και συνεχίζει εθελοντικά να αναπτύσσεται σε σχολεία με μαθητές τρίτης γυμνασίου σε όλη τη χώρα και έχει κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα οικολογικής μετακίνησης και ανεμπόδιστης μετακίνησης. Αυτό το τελευταίο βγήκε από τις ανησυχίες των ίδιων των παιδιών. Τα ίδια τα παιδιά μας οδήγησαν να δημιουργήσουμε δεύτερο κλάδο μέσα σε αυτή την εκστρατεία, την ονομάσαμε Free Mobility και κυρίως αναφέρεται σε δουλειές που κάνουν τα ειδικά σχολεία. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και τρίτο κλάδο που είναι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, οπότε θα έχουμε πλέον από του χρόνου ενσωματωμένη και την ματιά των ενηλίκων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά μετέχουν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που το έχει εγκρίνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας και έχει την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών και Υγείας. Υπάρχουν 45 φορείς επιστημονικοί και κοινωνικοί οι οποίοι συνεργάζονται επίσης αφιλοκερδώς και εθελοντικά για να βοηθήσουν την αυτενέργεια των παιδιών και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με αυτό το αντικείμενο που ήδη προαναφέραμε. Ευελπιστούμε ότι οι άρχοντες της κάθε μιας πόλης θα έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και τα μάτια τους να ενστερνιστούν και να προβληματιστούν από τις προτάσεις των παιδιών. Χαίρομαι πολύ που έχουμε κοντά μας και τις εκπαιδευτικούς των σχολείων που σήμερα εδώ στην Καλαμάτα λαμβάνουν μέρος. Είναι το ενιαίο ειδικό λύκειο και γυμνάσιο της Καλαμάτας και τα εκπαιδευτήρια Μπουγά, πάντα με την εκπαιδευτική βαθμίδα της τρίτης γυμνασίου. Εγώ θα ήθελα να τους ακούσουμε γιατί η παιδαγωγική αξία πέραν των πολύ σημαντικών αξιών που το ίδιο το πρόγραμμα έχει στον πυρήνα του, έχει μεγάλη αξία να τις ακούσουμε. Το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Καλαμάτας είναι ένα καινούριο σχολείο για το νομό της Μεσσηνίας που λειτουργεί για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά. Και φέτος για πρώτη φορά αποφασίσαμε, εκπαιδευτικοί και μαθητές, να λάβουμε μέρος στην εκστρατεία του Free Mobility, στην εκστρατεία για την ελεύθερη μετακίνηση στις πόλεις. Οι μαθητές μας με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, περιηγήθηκαν στην πόλη της Καλαμάτας, προσπάθησαν να καταγράψουν εμπόδια στη μετακίνηση των πεζών και όχι μόνο, κυρίως στη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, που είναι για το σχολείο μας ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και όχι μόνο βέβαια. Οι μαθητές επίσης προβληματίστηκαν. Όλα αυτά που είδαν τα μετέφεραν σε τοπικούς φορείς της πόλης, πρότειναν λύσεις και σήμερα είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό την εργασία των παιδιών και να μεταφέρουμε το δικό τους μήνυμα για ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πόλη. Για μια προσβάσιμη Καλαμάτα, γιατί το να είναι προσβάσιμη μια πόλη αποτελεί ένδειξη πολιτισμού, αποτελεί ένδειξη σεβασμού στον πολίτη και στο συμπολίτη και είναι κάτι που τα παιδιά με την εργασία τους σε αυτό κατέληξαν και αυτό θέλουν να μεταφέρουν, ότι όσα έργα υποδομών και αν γίνουν, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία και η συμπεριφορά μας απέναντι στην διαφορετικότητα, απέναντι στα άτομα με αναπηρία, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για πόλεις προσβάσιμες παντού και για όλους. Για 8η φέτος χρονιά συμμετέχουμε στο πρόγραμμα EcoMobility. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε αυτή τη δράση, γιατί τα ωφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά από αυτή τη δράση είναι ανεκτίμητα. Μέσα από τις συνεντεύξεις που είχαμε και τις επαφές με τους τοπικούς φορείς, καταλάβανε και ήρθανε αντιμέτωποι
και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην πόλη, αλλά και το πώς θα μπορούσαν και οι ίδιοι να γίνουν ενεργοί και να μπορέσουν να είναι μέρος του προβλήματος και λύση του προβλήματος και όχι απλά να τα κοιτάνε σαν απλοί θεατές. Η ιστορία, αν το πω έτσι, έχει δείξει τόσα χρόνια που συμμετέχουμε ότι τα παιδιά μπολιάζονται και αυτό μπαίνει βιωματικά μέσα τους, οπότε ακούμε πολλές φορές να κάνουν παρατηρήσεις στους δικούς τους ή να βλέπουν πολύ πιο εύκολα τα λάθη που γίνονται σε μια πόλη. Εύχομαι και τα φετινά παιδιά να συνεχίσουν το έργο και αύριο να είναι ενεργοί και δραστήριοι πολίτες. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό μετά από την παρουσία μας τα τελευταία 10 σχεδόν χρόνια στην Καλαμάτα με δράσεις όχι μόνο όπως αυτή του Ecomobility, ο φορέας Ecocity έχει αποφασίσει να συστήσει και να ενεργοποιήσει μία ομάδα εργασίας η οποία θα ασχοληθεί ευρύτερα με ζητήματα αστικής αειφορίας και περιβαλλοντικά θέματα κρίσιμης σημασίας στην περιοχή, συνεχίζοντας δραστηριότητες όπως είναι η ανοιχτή διάλογη και η δημόσια διαβούλευση. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι με συγκεκριμένη ατζέντα περιβαλλοντικών ζητημάτων για να ξεκινήσει η ανοιχτή συζήτηση με την κοινωνία και με τις αρχές της περιοχής. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία των δύο σχολείων, που βέβαια αυτό είναι το επιστέγασμα, όπως είπε η συνάδελφος, μιας δεκαετούς συνεργασίας των σχολείων πάνω στην πρόσβαση μέσα στην πόλη και δεν αφορά μόνο τα σχολικά συγκροτήματα, αφορά την πρόσβαση στην πόλη γενικότερα. Είναι σημαντικό επίσης να επισημανθεί ότι τώρα πια έχουμε και το ενιαίο ειδικό γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο πια λαμβάνει μέρος κανονικά σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πόλης. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Βρισκόμαστε στη χρονιά εκείνη που θα πρέπει να βρει και μια μόνιμη στέγη και αυτό είναι μια απαίτηση της καλαματιανής κοινωνίας, της μεσσηνιακής κοινωνίας, να βρει μια μόνιμη στέγη και γι' αυτό πιστεύω όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι θα πρέπει να το συμπεριλάβουν στο δικό τους πρόγραμμα, γιατί το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο, ενιαίο ειδικό γυμνάσιο και λύκειο, έχει ξεχωριστή σημασία για την μεσσηνιακή κοινωνία. Και βέβαια, από εδώ και πέρα πιστεύω ότι με τις δράσεις του θα δείξει τα προβλήματα των ανθρώπων που είναι διαφορετικοί, τα προβλήματα των ανθρώπων που έχουν αναπηρίες και φυσικά θα έχουμε περάσει σε μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση πάρα πολλών ζητημάτων. Εγώ συγχαίρω τους εκπαιδευτικούς, συγχαίρω όλους τους συντελεστές αυτής της συνεργασίας και χαίρομαι ιδιαίτερα που ως Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίξαμε όλη αυτή την προσπάθεια. Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Καλαμάτας. Είμαστε η τάξη Β' Γυμνασίου. Συμμετείχαμε πρώτη φορά στο Free Mobility. Πήγαμε στην παραλία, στην πόλη. Ήταν μια εμπειρία αυτή για μας. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ για όλο αυτό. Προβληματιστήκαμε, είδαμε πολλά εμπόδια. Όμως στις Καλαμάτας, στις παραλίες, πολλούς δρόμους και αυτό έπρεπε να αλλάξει και να κάνει, πώς να το πω, καινούργια σχέδια και να έχουμε πιο πολύ δύναμη στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και να μην είμαστε, πώς να το πω, να τους κοροϊδεύουμε, να τους μιλάμε αλλιώτικα, να τους μιλάμε με σεβασμό. Πώς να το πω, πρέπει να είμαστε ίδιοι, όλοι είμαστε με τον ίδιο σκοπό. Είμαστε όλοι ανθρώποι, στο παρόν. Για να γίνει προσβάσιμη η πόλη μας. Για να γίνει προσβάσιμη η πόλη μας, πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά μας προς απέναντι στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε πεζοδρόμια. Είδαμε έναν που πάρκαρε πάνω σε διάβαση αμαία. Είδαμε μηχανήματα αυτόνομης πρόσβασης αμαία στη θάλασσα. Είμαστε από την Τρίτη Γυμνασία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά και εκπροσωπούμε την τάξη μας στο Ecomobility και έχουμε φτιάξει μια παρουσίαση όπου κάναμε αρκετές δράσεις, κυκλοφορήσαμε στην πόλη της Καλαμάτας και μαζέψαμε διάφορες αποδείξεις και παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις μας όπου θα έχουμε για να κάνουμε την πόλη, με σκοπό να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη.
Αυτά. Τι ήταν αυτό που παρατηρήσατε, ότι είναι στραβό και άσχημο? Αυτό που παρατηρήσαμε πιο πολύ στην πόλη μας είναι ότι δεν υπάρχει έλλειψη παιδείας και οι οδηγοί δεν σέβονται τους πεζούς και τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στους δρόμους. Επίσης, κάναμε και μια δράση με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με σκοπό να κάνουμε την πορεία τους στην πόλη ευκολότερη.